Κύριε Λάμπρου, ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις επαναπροσλήψεις. Πείτε μας τη διαδικασία ποια είναι. Καταρχάς να ευχηθώ σε εσάς καλή χρονιά, χρονιά πολλά και σε αυτούς που θα μας δουν από το σταθμό σας. Ξεκίνησαν όντως οι αιτήσεις επαναπρόσληψης όπως κάθε χρόνο το Γενάρη. Οι ώρες που μπορεί κάποιος να έρθει στο σωματείο για να κάνει την αίτηση είναι καθημερινά από τις 10 μέχρι τις 12. Εδώ να θυμίσουμε ότι η τελευταία ημερομηνία είναι 30 του Γενάρη. Μετά από εκεί πέρα δεν υφίσταται το δικαίωμα να καταθέσει ο άλλος την αίτηση επαναπρόσληψής τους. Να υπενθυμίσουμε τι εστί η επαναπρόσληψη για όσους και νέους εργαζόμενους δεν γνωρίζουν τη διαδικασία και τι κερδίζει ο εργαζόμενος με αυτό. Να πούμε ότι η επαναπρόσληψη είναι η αίτηση που κατατίθεται μέσα από το Σωματείο Ξενοπαλλήλων προς τις επιχειρήσεις τις τουριστικές της περιοχής μας. Εξασφαλίζει το δικαίωμα στην εργασία και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι που μας ακούν να έρθουν στο Σωματείο να κάνουν την αίτηση επαναπρόσληψης. Το οποίο βέβαια πέρα από την εξασφάλιση της θέσης εργασίας είναι και το ζήτημα της προϋπηρεσίας, η αναγνώρισή της μέσα από αυτό το χαρτί. Γιατί στην ουσία συνεχίζει τη σύμβαση με την ξενοδοχειακή μονάδα ή την τουριστική επιχείρηση. Επίσης, εδώ να πούμε ότι με αυτό το χαρτί, αν σε περίπτωση υπάρξει απόλυση, ο εργαζόμενος δικαιούται την αποζημίωση απόλυσής του με αυτό το χαρτί, που στην ουσία δείχνει ότι υπάρχει μια εργασιακή σχέση, μια εργασιακή δηλαδή συνέχεια με αυτή την επιχείρηση. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι αυτό το δικαίωμα που είναι με αγώνες κατεκτημένο να έρθουν να το υλοποιήσουν στο σωματείο μας. Να ξαναθυμίσουμε πάλι καθημερινά 10 με 12 μέχρι τις 30 του Γενάρη. Να ρωτήσουμε κατά πόσο υπάρχει ενδιαφέρον, αν ο κόσμος δηλαδή έρχεται και το πραγματοποιεί αυτό, αν κάνει τις αιτήσεις, σε τι ποσοστό περίπου. Το ποσοστό δεν είναι αυτό που υπάρχει σε σχέση με τους εργαζόμενους στο νησί, αλλά ένα ποσοστό και κυρίως από εργαζόμενους που ήδη το γνωρίζουν το δικαίωμα αυτό, δηλαδή συνήθως παλιούς εργαζόμενους που έχουν εμπειρία στον κλάδο. Εμείς θα καλέσουμε όμως και τους νέους εργαζόμενους και τα νέα παιδιά να έρθουν να το κάνουν την αίτηση επαναπρόσληψης, ώστε πραγματικά το δικαίωμά τους αυτό να μπορέσουν να το κατοχυρώσουν και να πάνε του χρόνου να ξεκινήσουν τη σεζόν στη δουλειά τους. Γιατί πιστεύετε ότι κάποιοι οι εργαζόμενοι δεν πραγματοποιούν αυτή την αίτηση, φοβούνται, ας πούμε, κάτι που έχει να κάνει με τον εργασιακό τους χώρο, ίσως. Προφανώς ότι δικαίωμα έχει ο εργαζόμενος, να πούμε ότι η εργοδοσία δεν το βλέπει με καλό μάτι, αλλά από την άλλη μεριά όμως είναι κατεκτημένο δικαίωμα. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι να το δουν ότι είναι μια στάση ζωής το να κάνουν την αίτηση επαναπρόσληψης. Υπάρχει ένας κόσμος που έχει άγνοια προς το δικαίωμα αυτό. Και γι' αυτό που μας δίνεται αυτή την ευκαιρία μέσα από το σταθμό να το μάθει κι άλλος κόσμος και να έρθει πραγματικά να το κάνει.